αφήνετε το flash να στράφτει προς το μέρος σας. Προς το παρόν δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε, καθώς η λειτουργία των καμερών φωτοεπισήμασης βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική φάση. Η πιλωτική φάση λειτουργίας του συστήματος ξεκινά επίσημα την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι την 1η του 2022 θα γίνεται μια δοκιμαστική, θα είναι μια δοκιμαστική περίοδος, δεν θα γίνονται καταγγελίες και θα αποστέλλονται προς τους παραβάτες μόνο προειδοποιήσεις. Προς το παρόν διενεργούνται ελέγχοι ως προς τις προδιαγραφές του συστήματος. Οι πρώτες 4 στάθερες κάμερες φωτοεπισήμασης τοποθετήθηκαν εδώ στη διασταύρωση Γρίβα Διγενή με Δημοσίνη Σεβέρη. Τις επόμενες μέρες θα μπουν και οι τελευταίες πινεγές με διαγραμμίσεις στους δρόμους. Και για όσους ανησυχούν ότι θα εισπράττουν εξώδικα γιατί βρέθηκαν κατά λάθος μπροστά στη γραμμή, επειδή δεν πρόλαβαν να περάσουν με πράσινο, η αστυνομία καθησυχάζει. Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα, θα πρέπει να ανάψει το κόκκινο και το όχημα να βρίσκεται πίσω από τη γραμμή και να συνεχίσει να πάει μπροστά. Θετική στην τοποθέτηση καμερών, αλλά επιφυλακτική σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα, εμφανίζονται οι οδηγοί. Νομίζω πρέπει να γίνει. Πρέπει να έχει και χρόνο που πάει να ξέρει το πράγμα πόσο περιθώριο έχει. Έπρεπε, γιατί υπάρχουν πολλά ατυχήματα και πολλοί κόσμος οδηγά με τηλέφωνο. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των καμερών στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών στο κέντρο ελέγχου πριν από μερικά 24 ώρα, καταγράφηκαν 500 παρανομίες οδηγών σε διάστημα 2 ώρων. Άλλες 4 κινητές κάμερες οργώνουν ήδη τους κυπριακούς δρόμους πάνω σε περιπολικά ετρίποδα καθ' όλο το 24ωρο, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές όπου καταγράφονται οι πλήστες οδικές συγκρούσεις. Βάιραλ έχει γίνει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία 24 ώρα η είδηση ότι μεταξύ των παραβάσεων των οποίων αυξάνονται ποινές είναι και αυτή της οδήγησης υπό την επίρρεια κόπωσης. Πώς μετρά όμως κανείς την υπέρβαση του όριου κόπωσης? Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κούραση, η κόπωση μπορεί να έχει συμβάλει στην πρόκληση του δυστυχήματος και είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυρίως έχει εφαρμογή αυτή η νομοθεσία. Δεν έχει να κάνει με την καθημερινή οδήγηση. Οι σχετικοί νομικοί κανονισμοί αναμένεται να ψηφιστούν στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.